Damas y caballeros, señores y señores, I give you the real Bunny Brown. Τρελαίνομαι, χάνομαι εδώ μέσα. Κόλαση του δάντη. Διάολο μας. Ακούεις το άσμα, ήσουν να δεν ήσουν μια πάξιμα δοκλέφτρα, τι παθαίνεις. Τι είναι τι παθαίνει, τι παθαίνει ο κανονικός εγώ. Μια αγωνία, ένα τάραγμα. Δεν είμαι πολλά, δεν ήμουν ποτέ πολλά φαν. Τι ελληνικό, λαϊκό. Για το πρώτο σου άλμπο. Το πρώτο μου άλμπο. Τι είναι το πρώτο σου άλμπο. Εντάξει, εγώ έχω τρία, καταλαβαίνω την αγωνία, αλλά... Έχεις τρία. Ναι. Wow. Τι πράγματα. Λοιπόν, άστα, θα τα λέμε αργότερα. Το άλμπουμ δούλεψαν πάρα πολλά άτομα. Αρκετά άτομα, αυτός που μένει. Ναι, τα graphics έκαμε τα έναν πάρα πολλά ταλαντούχων παιδί, ο Νίκος Στέφου, ο οποίος είναι στο Βερολίνο τώρα. Μάλιστα. Ο οποίος γράφει και εκείνος μουσική, ξεκίνησε την ομάδα, την Honest Electronics, η οποία κάνει διάφορα events, party, προσπαθεί να σμίξει τη ζωντανή, live performance όπως το που είδες, ναι. με τα electronics, ξέρω εγώ, με πιο DJ φάση, δηλαδή τη μουσική κάποιου και τη μουσική που συλλέγει κάποιος, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις και τα δυο. Το άλμπουμ μιλάει για τον νησί του Hawaii Prus, το οποίο μπορεί να είναι φανταστικό, μπορεί να είναι Κύπρος, μπορεί να είναι κάτι... Hawaii Prus. Ναι. This is the future, by the way. Εκτός που τον Νίκο Στέφου δούλεψε μαζί μου η Ραΐσα Αγγελή, που είναι καστικός. Και δημιούργησε έναν χάρτη, έναν τρισδιάστατο χάρτη. Άμα ανέφησε έναν φανταστικό ή πραγματικό τόπο, ξέρω εγώ, θέλεις έναν χαρτογράφο, θέλεις κάποιον να σου το χαρτογραφίζει. Έδωσα υλικό της Ραΐσας, φωτογραφίες, δοκίμενο, κάποιους που τους τίτλους των τραγουδιών, οι οποίοι κάθε τίτλος είναι τοποθεσία. Έχουμε το True Those Lakes, ας πούμε. Έχουμε το Κακοπετριά Rivers. Οι τίτλοι λέω εμπνευσμένοι από τις κακές μεταφράσεις που έχουμε βάσει στα πέλες. Ωραία, ξυπνώ. Ο Εγγλέζος, ας πούμε, διαβάζει το Trudus. Trudos. Ναι. Και όλοι οι Εγγλέζοι ξέρουν το Trudos σαν ναι. Trudos. Ναι. Τέλος πάντων, με τούτον το υλικό που έπιασε η Ραΐσα, χαρτογράφησε, έκαμε ένα 3D environment, το οποίο είναι ουσιαστικά το νησί Hawaii Prus, το οποίο είναι μέσα στο artwork του άλμπουμ. Βασικά είναι μια φίσα που διπλώνεται και γίνεται το κουτί του CD. Και βγάλαμε μόνο 100, προς το πάρω, 100 αντίτυπα. Okay. Λοιπόν, 29 του Σεπτέμβρη στο Σουσάμι, ένα παιχτή κάποια τραγούδια του άλμπουμ live, όπου δούλεψα με κάποιους μουσικούς νεαρούς, κάποιοι παραδοσιακοί, κάποιοι που πολλά ενδιαφέρον μουσικών background. Ο ένας ήταν στην Ινδονησία, έκαμε gamelan music. Όπου πιάσαμε τα κομμάτια τα οποία έγραψα εγώ μέσα στο στούντιο μόνος μου και σύλλεξα τα σε τούντο άλμπουμ. Εδώ κατάσταση τα παιδιά και δουλέψαμε με πραγματικά όργανα, με διαφορετικά όργανα που χρησιμοποιήθηκαν, προσπαθώντας να
να κοντέψουμε του ήχου, αλλά και με μια ελευθερία το ότι μπορούμε να το πάρουμε όπου θέλουμε.